Είναι έχουμε ένα καλεσμένο ο οποίο θα μα μιλήσει λίγο για ποδηλάσια. Δύσκολα πράγματα. Ξέρετε, αυτά που αναγκάζει να βλέπει του άλλου να τρέχουν στα βουνά. Να παίρνουν τα βουνά, να τρέχουν ποδηλατάκια. Αλλά στην ένα άξο, και είναι ωραίο αυτό, κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε τα βουνά να μα βοηθήσουν σε όλα αυτά. Θα μα βοηθήσει λίγο λοιπόν, ο φίλο μου ο Μιχάλη Ομανιό. Ο... Το πασουστάδι τη φορά το όνομα έτσι, γιατί συνήθω το λέω λάθο. Εντάξει. Και συν τη άλλη, ε, τι άλλο θα δούμε. Ναι, θα μα βοηθήσει και λίγο με ποδόσφαιρο που το αρέσει. Φανατικό οπαδό ε, όλων των αθλημάτων αυτών. Παίζει ποδόσφαιρο, τρέχει. Τα πάντα κάνει. Ζωή έχει το παλικάρι. Τον προλαβαίνουμε, τον προλαβαίνουμε. Τι ομάδα είσαι, αλήθεια, Μιχάλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλου. Ε, ΑΕΚ είμαι. ΑΕΚ είσαι, οπότε πανηγυρίζει. Ναι. Ξέρει ότι κερδίσατε τον Μπάουκ και όλα αυτά την Κυριακή. Ναι, κα... να το ακούσει. Κάτι πήρε τα αυτή μου. Έτσι, ναι. Μπράβο, ναι, Γιατί ξέρω ότι είχε τη δουλειά <laughs> ναι. Βλέπει ε, καθόλου ποδόσφαιρο ή όχι. Ε, όταν έχω χρόνο, ναι, βλέπω. Α. Απλά παρακολουθώ οποιαδήποτε παιχνίδι. Δεν βλέπω μόνο την ΑΕΚ. Ε, Όλε τι ομάδε δεν έχω θέμα. Βλέπω και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τσαμπολί που λένε και τέτοια πράγματα. Ναι, 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 βέβαια. Ε, Εθνικέ ομάδε βλέπει καθόλου. Ε, είπαμε όταν υπάρχει χρόνο. Ε, χρόνες, μ, ε. μ' αρέσει. Το μόνο που χαζεύει τη τηλεόραση είναι το ποδόσφαιρο κύριο. Τι... Πρόσεξε τώρα. Εδώ τώρα είναι το παράξενο τη ιστορία. Ένα άνθρωπο ο οποίο είσαι ενεργητικό, άνθρωπο ο οποίο τρέχει και όλα τα πράγματα. Το ποδόσφαιρο σε σχέση με μπάσκετ, βόλιο ή οτιδήποτε είναι λίγο πιο αργό άθλημα. Ειδικά στην Ελλάδα. Γιατί αν βλέπει αγγλικό πρωτάθλημα, μπορεί Ισπανικό, εντάξει, η μπάλα τσουλάει. Πώ μπορεί και το βλέπει. <laughs> δεν βαριέσαι. Όχι, όχι, δεν βαριέμαι. μου αρέσει σου είπε, να παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Ε, εντάξει, είναι το μεγαλύτερο άθλημα, θα έλεγα. Έτσι. Εντάξει, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ωραία, εντάξει, αυτό και είναι, αλήθεια. και το πιο γνωστό στου περισσότερου. Ναι, όλοι οι μικροί παίξαμε. Αν ξέρετε, αν μεγάλη δεν παίζουμε, μικρή παίξαμε σίγουρα. Υπήρχε μια μπάλα παράξενη που παίζαμε. Εντάξει, υπάρχουν βέβαια και τρίτε-τετάρτε με Champions League που είναι Εντάξει, εκεί καταλαβαίνει απολαμβάνεις... ότι ναι, είναι άλλο άθλημα αυτό που βλέπει ναι, την Κυριακή. Ναι. Το κάνει αυτό, ναι. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, φέτο νομίζω ότι και το ελληνικό πρωτάθλημα έχει τρομερό ενδιαφέρον. Έτσι, ναι. Φοβερέ συναλλαγέ στη βαθμολογία. Ατρομητάρα, ολέ. Και φαίνεται ότι φέτο θα υπάρχει. Θα υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία αγωνιστική, πιστεύω, παιδιά. Α, ωραία. Ε, γήπεδο πηγαίνει. Πήγαινα. Πήγαινε. Πήγαινα. Α, γιατί δηλαδή το κόψε λόγω των ε. άλλων αθλημάτων ή απλά κάτι έγινε και δεν κοιτάξτε, όσο ήμουν στην Αθήνα, πήγαινα σχεδόν κάθε Κυριακή. ΑΕΚ. Ναι. Α, Φιλαδέλφια. Φιλαδέλφια. Ναι, έχω προλάβει σκεπαστή. Σκεπαστή, ναι. ίσω και σκεπαστή, ωραία ναι. και καλά. Α, Λείπει ο Μάνο Λιζευγόλη. τα πείτε εκεί πέρα που αρχίσετε και τι κουβέντε. Τι όμορφε. Αλλά μετά την καταργήσαμε και τέτοια πράγματα. Σαφώ. Τώρα θα ξαναφτιάξουμε την Αγία Σοφιά. Μακάρι να γίνει. Είναι καλό όχι μόνο για την ΑΕΚ, νομίζω για το ελληνικό ποδόσφαιρο καλό. Ναι, ε, να υπάρχει και το γήπεδο. Ε, ε, γήπεδο ναι. Απλά γκρινιάζουν οι κάτοικοι ε, για διάφορα. Ε, τα καταλαβαίνει αυτά που είσαι ένα άνθρωπο του αθλητισμού, ε, αυτέ οι ενστάσει, ε, ο, 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 ο πελεκάνο, το περιβάλλον και όλα τα υπόλοιπα. Κοιτάξτε, ενδεχομένω και κάποιε ενστάσει να βασίζονται κάπου και να υπάρχει μια λογική. Ναι. Αλλά υπάρχει και η λογική ότι όλοι χρειάζονται ένα γήπεδο. Δηλαδή, σαφώ, μια περιοχή με ένα γήπεδο αναπτύσσεται. Σίγουρα. Έτσι, θεωρώ. Απλά το λέω, ρε παιδί μου, γιατί εδώ στι από υποδομέ είμαστε γεμάτοι. Και γι' αυτό. <laughs> ναι, όλα θα γίνουν. Νομίζω σιγά-σιγά και εδώ θα μπουν τα θεμέλια να γίνονται σιγά-σιγά διάφορα αγώνε. Περισσότεροι αγώνε ναι. και έργα. Εσεί ε, στην ε, ποδηλασία κυρίω ή ε, ε, στο τρέξιμο, ορεινή και όλα τα υπόλοιπα. Ε, ορεινό τρέξιμο. Ε, Τι υπόδομε χρειάζεστε ουσιαστικά. Ε, ουσιαστικά δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Αυτό που χρειάζεται είναι μια προσπάθεια να ανοιχτούν κάποια μονοπάτια, να μπορεί να γίνει η διέλευση με ποδήλατα και σαφώ στήριξη από την τοπική κοινωνία σε όλου του αγώνε. Δηλαδή, εσεί ουσιαστικά θέλετε χέρια που λένε. Ακριβώ. Εργάτε, χέρια και καλή διάθεση. Ε, κοίταξε να δει, το σημαντικότερο κομμάτι σε μια οργάνωση, ε, κακά τα ψέματα είναι οι θελοντές. Ναι. Αγώνα χωρί εθελοντέ, παιδιά δεν γίνεται. Mm. Δηλαδή, ό,τι και να έχει οργανώσει, αν δεν έρθουν άτομα να σε βοηθήσουν, πει ένα τίποτα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Mm. Δεν μπορεί να γίνει 40 άτομα. Δεν mm. γίνεται. Mm. Και πόσου περίπου εθελοντέ μπορεί να χρειάζεσαι για να γίνει minimum πάντα έτσι, για να γίνει ο αγώνα που έγινε την Κυριακή. Ωραία. Θα σου ξεκινήσω από αυτόν που ήταν ένα αγώνα, στην ουσία καλύπτει μία απόσταση μόνο 15 χιλιόμετρων mm. και για όλη την οργάνωση ε, δούλεψαν. Εντάξει, το Συγγνώμη και όλα το ευχαριστώ να το πω θα είναι αστείο έτσι ε, εντάξει, ναι. Γύρω στα 40 άτομα παιδιά 40 για, άτομα Για να καλύψουμε την διοργάνωση Μάλιστα Και μιας και είπαμε για τους αθελοντές έτσι Να αναφέρω και αυτούς που βοηθήσανε ναι. Έτσι που ήταν ή Λεμόν ναι, Είναι σχεδόν σε οποιοδήποτε αθλητική δραστηριότητα Ενεργή Ο ποδηλατικός Όμιλος Νάξου ναι. Ο σύλλογος ραδιοερασιτεχνών Νάξου ε, ο σύλλογο Πνοέ του Σαγκρίου. Του Σαγκρίου και, τοπική, και εκεί που θέλω να αναφερθώ κυρίω είναι στη λέσχη βιβλίου Σαγκρίου. Στο βιβλίο. Διότι εκεί είχαμε 12 έω 15 παιδάκια που ήταν εθελοντέ. Μάλιστα. Μαξ 15 χρονών. Μάλιστα. Το οποίο αυτά τα παιδάκια ε, εδώ και δύο χρόνια βοηθάνε οποιαδήποτε ελευθερική δραστηριότητα. Ο και ναι. μιλάμε για ηλικίε παιδιά από 12 έως 15 ετών. Νομίζω ότι του αξίζουν όχι συγχαρητήρια. Ναι, είναι, είναι, φοβερό. Ναι. Και είναι και παιδιά που μπορεί να βαζιστεί πάνω σου. Είναι φοβερό, ναι. είναι φοβερό. Ωραία. Και αυτή είναι μια λέσχη η οποία προφανώ διαβάζουν λογοτεχνία γιατί απλά απλά κάνουν και διάφορε άλλε δραστηριότητε προφανώ. Υπάρχει κάποιο υπεύθυνο που μπορούμε να τον βρούμε, να μου το πει εκτό αέρα, ώστε να μπορούμε το... να το. Πολύ ωραία, θα προτιμούσα να το δούμε εκτό ναι, αέρα. Ναι, εντάξει, ναι, για να είναι πιο άνετα και τέτοια πράγματα. Ωραία, αυτό είναι εντυπωσιακό. Μα άρεσε πάρα πολύ. Καλό είναι. Με ξητάρει όλη αυτή η ιστορία το ότι οι νέα παιδιά μπελέκουν σε αυτέ τι ιστορίε. Βέβαια, πρέπει να πούμε τώρα ότι για ένα αγώνα που είναι επίπεδου τρίαθλου, εντάξει, τα 40 άτομα νομίζω είναι λίγα. Αλλά μπορεί να γίνουν και με 40 άτομα. Ε, νομίζω στο τρίαθλο χρειαστήκαμε λιγότερα άτομα. Ναι. Διότι είχε να καλύψει κάποιε αποστάσει που ήταν άσφαλτο και ευθεία που είναι πολύ εύκολα. Που δεν χρειάζονται ναι, θεωρητικά. Ναι σε, στον αγώνα ορεινή Ποντιλασία που κινεί σε χωματόδρομου και σε στενά μονοπάτια, πάρα, πάρα πολλέ διασταυρώσει, πάρα πολλά χωράφια, θέλει άτομα σε πάρα πολλά σημεία. Α, ωραία, εντάξει. Οπότε, βαθμό δυσκολία ε, όσον αφορά το συγκεκριμένο αγώνα, πώ ήταν. Σε ποιο κομμάτι από όλα, στο, στο εθελοντισμό. Όχι στο εθελοντισμό, στο αγωνιστικό. Λοιπόν, να ξεπετάχτούμε λίγο, να το πηγαίνουμε ξέρετε δεξιά. Το αγωνιστικό κομμάτι, να ξεκινήσουμε ότι Είχε θεωρώ μεγάλη επιτυχία καθώ φτάσαμε τι 90 συμμετοχέ από όλη την Ελλάδα. Ε, Πέρμηνε, γιατί τώρα μπήκαμε σε μια κουβέντα στην οποία ουσιαστικά δεν κάναμε καν το, το τι αγώνας ήταν. Γι' αυτό καταλαβαίνω. Ποιο ήταν ο αγώνα, Πρώτο ή δεύτερο. Λοιπόν, είναι το NAXO's Mountain Bike Ωραία. Challenge. Ναι. Το οποίο μέχρι πέρυσι το έτρεχε η Island events μαζί με τον Ποδηλατικό. Ναι. Ε, Φέτο, λόγω ότι δεν υπήρχε αρκετό χρόνο από τα παιδιά, ε, δεχτήκαμε κι εμεί να συνεχίσουμε αυτή την πολύ καλή προσπάθεια που γίνεται τόσα χρόνια. Μάλιστα. Οπότε ε, δεν έχει αρρύθμιση ουσιαστικά. Έτσι. Μην ναι, τώρα είναι λίγο αρίθμισης. δύσκολο αυτό. Νομίζω όμω ότι κρατάμε ότι ήταν αγώνα σαν γκρί και απλά συνεχίζεται. Ωραία, εντάξει. αυτό είναι το πιο σημαντικό Α, από όλα. Αυτό. Αυτό και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε, να κρατήσουμε τον αγώνα να μην χαθεί. Αυτό είναι, ναι, γιατί πρέπει να γίνονται αυτοί οι αγώνε με κάθε κόστο. Έτσι, έτσι. Ε, όπως το λέμε ώστε να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι ε, λοιπόν ε, προφανώς είπες ότι είχαμε αρκετές συμμετοχές 90 ε, είναι πολλές λίγες όχι με βάση τα προηγούμενα χρόνια με βάση και το ότι υποστήθηκε και τέτοια πράγματα νομίζω αυτό κοιτάζει. Με, με βάση λοιπόν τις κυκλάδες νομίζω ότι είναι ρεκόρ συμμετοχών Α, τόσο καλά. Ναι. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει αγώνα μόνο όταν υπάρχει κυκλάτη με 90 συμμετοχέ. Μάλιστα. Και ηλικίε, επειδή μου αρέσει εμένα αυτό. Εσένα δεν σου αρέσει αυτό, εμένα μου αρέσει αυτό. <laughs> κι όμω μου αρέσει και εμένα. <laughs> Φέτο λοιπόν είχαμε προσθέσει και μία πιο μικρή κατηγορία ναι. ε, για παιδιά από 14 ετών και πάνω. Το οποίο αυτό μα βοήθησε συμμετοχέ, αλλά βοήθησε και όλα τα νέα παιδάκια να έρθουν σε επαφή με του αγώνε ορεινή προδηλασία. Μάλιστα. Ε, και καλύψαν και αυτά τα 15 χιλιόμετρα, όχι. Όχι, είχαμε μια κατηγορία φαν, το οποίο ήταν 6 χιλιόμετρα. Mm, και πήραν και τα πιτσιρίκια ή και πάνω παραμυσχάροι που δεν ξέρουμε να δείχναμε. Μπράβο, η, η κατηγορία φαν λοιπόν απευθυνόταν στα παιδάκια και σε άνδρες ή γυναίκες που απλά θέλουν να πάρουν μια συμμετοχή, να νιώσουν και αυτοί να, το κλίμα και να πάρουν μέρος σε ένα τέτοιο αγώνα. Ωραία, δηλαδή, οπότε φαν, και πόσους είχε, φαν. είχε εκεί. Η ΦΑΝ ήταν ε, περίπου στι 30 συμμετοχέ. Η κάθε κατηγορία βρήκε περίπου 30 συμμετοχέ. Μάλιστα. Και στο καθαρά αγωνιστικό λοιπόν τώρα, ποιο είχαμε πριν να ανήκετε. Λοιπόν, να πάμε τώρα έχασε, στη σε, μεγάλη. Έχασε, έχασε, έχασε. Δεν συμμετείχα, <laughs> δεν <νικόδυνα>. έχω <laughs> Να πάμε στη μεγάλη κατηγορία, το οποίο ναι. είχαμε πάρα πολύ δυνατά ονόματα. Ναι. Ε, Αθλητέ που είναι μέσα στην τριάδα στο πανελίνο πρωτάθλημα, Mountain the bike. Μάλιστα. μάλιστα. Ε, πρώτος ήταν ο Ανέστης Κουρμπέτης της K-Sports, ο οποίος κάλυψε τα 29 χιλιόμετρα σε μία ώρα και 9 λεπτά. Αυτό είναι καλό ή κακό τώρα σαν χρόνο. Είναι φοβερός χρόνος και γι' αυτά θα σε ενημερώσει και ο φίλος μου Κυριάκος ο Κούκας που ήταν μπροστά με το μηχανάκι και... Αγχώθηκε. Ε, πάρα Σονάχωσε. πολύ, πάρα πολύ. <laughs> Σούπερ. Δεύτερος ήταν ο Θοδωρής Πετρίδης ναι. από την SFM Team με ένα 11, ναι. Και τρίτο ήταν ο Γεώργιο Φλαριώτη, το Οδυσσέα Πετρούπολη, με 12 Μάλιστα. Πάρα πολύ κοντά. Κι τρίστε οι αθλητέ και φοβερού χρόνου, πραγματικά. Ωραία, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Στη... Στην. Ε, η άλλη κατηγορία, ποια ήταν, λοιπόν, να πούμε λίγο και για τι γυναίκε. Ναι, ήταν ξεχωριστή η κατηγορία προφανώ. Πάντα έτσι κι αν και τρέχουν όλοι μαζί. Ε, πρώτη, λοιπόν, ήταν η Μαρία Παντελέου από την Πάρο. Mm -hmm. Δεύτερης, δύο γυναίκες που είναι εδώ δικές μας θα τις έλεγα, Ροζ Μαρί Ιλιάμς και τρίτη η Λορέιν Κράουτς. Ε, ναξιώτησες. Ναι. Ε, δηλαδή μένουν χρόνια στην άξονα οπότε έχουν πολιτογραφηθεί. Μπράβο, λέμε, έτσι. μπράβο. Εγώ θα τις έλεγα ναξιώτησες. Ναι, ναξιώτησες. Προσθέτω δεν θα τα χαλάσουμε αυτά. Είχαμε λοιπόν και άλλη μια κατηγορία 15 χιλιόμετρων ναι. το οποίο εκεί πρώτος ήταν ο Μανώλης βρούτη από το φιλότι. Δεύτερο σε κλάσματα του δευτερολέπτου κυριολεκτικά για τρία δέκατα από ό,τι βλέπω εδώ ήταν ο αδερφό του Βαγγέλη Βρούτση mm -hmm. και τρίτο ήταν ο Μιχάλης Βενιεράκη. Να του ξέρω νομίζω. Ναι. Ωραία, εντάξει. Ο πρόεδρο τι έκανε. Ο πρόεδρο ε, έχασε το βάθρο για ένα λεπτό, ήρθε τέταρτο. Ήταν, Τινά, πολύ πράγμα, κοντά. Ε. ήταν πολύ κοντά. Τι είναι αυτά τα πράγματα, πρόεδρε δηλαδή. Ευτυχώ που δεν ήρθε, ε, το κάνουμε και χαζούρα. Για να ε, ε, έχει λίγο ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία. Μάλιστα. Λοιπόν, Ωραία. και στι γυναίκε να πούμε και αυτό να είναι ο ναι. Πρώτη ήταν η Λιάννα Γκαραβέλα. Mm -hmm. Δεύτερη ήταν η Άννα Γκβάστ από την Πάρο. Και τρίτη ήταν η Κωνσταντίνα Τζιώτη. Μάλιστα. Και σε ηλικίε ε, έχουμε μεγάλου, μικρού και τέτοια πράγματα. Ποιο ήταν πιο μεγάλο σε ηλικία ή ήταν όλοι ε, περίπου. Τώρα δεν μπορώ να το δω, αλλά είχαμε. Νομίζω η, η τελευταία κοπέλα στη μεγάλη κατηγορία παιδιά ήταν πάνω από 60 ετών. Πρέπει να ήταν 63. Εκπληκτικό τώρα για μία γυναίκα να καλύψει τα 29 χιλιόμετρα. Ε, βέβαια, ναι, όντω. Όταν... Ναι. Από ηλικίε στα παιδιά είχαμε το μικρότερο, ήταν δηλωμένο τελικά 9 ετών. Ε, βέβαια, με συνοδεία του πατέρα του έκανε τη διαδρομή. Ε, Παρόλα αυτά ήταν γι' αυτό νομίζω πολύ καλό. Ωραία. Αυτά είναι τα ωραία πραγματάκια. Ε, υπήρχε κάτι το οποίο ήταν. Ε, ε, νομίζω ότι δεν υπήρχε θέματα ασφάλεια και διάπαρα. Δε ήταν δεν είστε καλυμμένοι, δεν είχαμε κάτι παράξενο. Όχι, δόξα τω Θεό, δεν είχαμε ούτε ένα ατύχημα. Ε, mm -hmm. μια, δυο μικρές πτώσει εκεί στο χώρο τη εκείνης και αυτά. Εντάξει, στο αγωνιστικό κομμάτι δεν υπήρχε καμία πτώση. Και παρεμπιπτόντω μια εγκατέλειψη. Ούτε <laughs> μια εγκατέλειψη. Ναι, ναι, φο... ούτε ένα σκασμένο ελαστικό είναι φοβερό <σ> κι αυτό. Ε, όταν λέμε, αυτό ήθελα να κάνω τη διευκρίνηση για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσει. Γιατί μερικέ φορέ κάποιε ερωτήσει μπορεί να θεωρούνται ότι είναι λίγο ε, κακές κακέ εισαγωγικά. Ε, Συνήθω όταν ε, στο άθλημα τη ποδηλασία, όταν λέμε για ατυχήματα και τελώνουμε, εννοούμε είναι σκασμένα λάστιχα, το οποίο είναι πολύ φυσιολογικό να γίνει. Έτσι. Πολύ φυσιολογικό. Θυμάμαι απλά το. μου έρχεται πάντα στο μυαλό η εικόνα στο τρίαθλο. Με ένα παιδί, ένα ξένο που ήταν νομίζω, ο οποίο του είχε σκάσει το λάστιχο και είχε τερματίσει με το ένα. Το, το, το κουβάλαγε το, το ποδήλατο, το, το παλικάρι, και εντάξει, από τι στιγμέ που σου μένουν, δεν γίνεται γι' αυτό. Οπότε σε κάθε φορά η ε, αυτή η αναφορά είναι δεδομένη. Ε, από εκεί πέρα θα έχουμε, έχουμε οριοθετήσει, θα το ξανακάνουμε του χρόνου, δεδομένο, ή ε, έχουμε ξεκινήσει. νομίζω έχουμε ναι, είναι δεδομένο ε, και θα προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε και ακόμα περισσότερο. Εμπλουτίζοντα λοιπόν με και άλλε κατηγορίε για τα παιδιά, γιατί ο στόχο μα είναι τα παιδιά να μπουν στον χώρο αυτό. Μάλιστα. Ε, και επειδή η ποδηλασία γίνεται μια μεγάλη κουβέντα. Ε, γιατί διαβάζουμε ότι στη Σύρο πάνω χάρη φτιάχνουν ποδηλατόδρομο και όλο αυτό ε, εντάξει η Σύρος έχει και το, το γεγονός ότι ουσιαστικά είναι μια, στήκη, είναι μια πόλη δεν είναι σαν και εμά που είμαστε περισσότερο νησί και λιγότερο πόλη σε δύο πράγματα. Ε, Πιστεύει ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να... το ποδήλατο να μπει περισσότερο στη ζωή μα. Ε... Ξέ, ο Πέτρο έτσι και ασχολείται με το ποδήλατο. Έτσι. Τον βλέπω, είναι ένα άνθρωπο που ασχολείται με το ποδήλατο. Και ο Βελέτζα δηλαδή. Από το σταθμό όλο και περισσότερο ασχολούνται. Αν, αν μπορέσει η τοπική κοινωνία, ο Δήμο να κάνουν κάτι. Ε, μπορεί να γίνει. Αν θέλουν πραγματικά να γίνει κάτι, μπορεί. Μπορεί, έτσι. μπορεί, βέβαια μπορεί. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι που να θε να το κάνει και να μην βρει μια λύση. Εντάξει, απλά με βάση την εικόνα που έχει τη πόλη, εδώ, που έσον... μπορεί Πόσο εύκολο να γίνει, γίνει ένα ποδηλατόδρομο, ε, Θέλει. Μια μελέτη. Νομίζω αν αναλάβει κάποιο να κάνει μια μελέτη, μπορεί να γίνει. Μπορεί, ναι. να, γίνει. μπορεί να γίνει και ποδηλατόδρομο εκτό του κέντρου ένα πολύ ωραίο ποδηλατόδρομος να φεύγει από εδώ, να πηγαίνει μέχρι Αγία, να προκόπει. Που λέμε τώρα τι περιοχέ αυτέ, μην παρεξηγηθούμε κιόλα. επειδή είναι flat. Είναι flat, ναι, είναι πράγμα. flat το οποίο θα μπορούν να κινούνται εύκολα οι νέοι ποδηλάτε. Δηλαδή αυτό μπορεί να γίνει. Ακόμα κι εγώ μπορώ να κάνω ποδήλατο, μέσα σε αυτή τη αυτό, σε αυτή την περιοχή. Αυτό λοιπόν θα βάλει τον κόσμο στο τρυπάκι να κάνει ποδήλατο. Mm. Να νιώθει την ασφάλεια του ποδηλατόδρομου. Εγώ δηλαδή που μιλάμε με παιδιά φοβούνται να πάνε προ εκεί λόγω ότι Όντω, τα αυτοκίνητα περνάνε κοντά σου αρκετά. Αν υπάρχει όμω η ασφάλεια του ποδηλατόδρομου, αυτό θα παραδείξει. Πόσο δύσκολο είναι να γίνει ένα ποδηλατόδρομο. Δεν το γνωρίζω, αλλά είπαμε αν θέλει κάποιο, νομίζω μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Ναι, εντάξει, αυτό είναι σίγουρο. Έτσι. Απλά μήπω χρειάζεται όχι απλά μόνο μια μελέτη, αλλά μήπω χρειάζεται επέκταση δρόμου, να γίνουν δηλαδή αλλαγέ στον δρόμο. Γιατί προφανώ έχει δει εκτό Σε, α, σε άλλε πόλει πώ γίνονται ποδηλατόδρομοι. Ναι, απλά κάνει μια χάραξη συνήθω ή κάνει ένα χώρο. Φορ... Ένα Βρίσκει έναν τρόπο. Βρίσκεις ναι. Βρίσκει έναν τρόπο αυτό. Τα βάζει κάτω, τα βλέπει, κάνει τη μελέτη και το κάνει. Θεωρεί ότι θα γίνει και η ζωή μα καλύτερη. Θεωρώ ναι, εγώ που προσωπικά που κινούμαι το ποδήλατο μέσα στη χώρα, ναι, είμαι καλύτερα θα έλεγα από κάποιον που είναι με ένα μηχανά για ένα αυτοκίνητο. Διότι mm. πάω, παρκάρω όπου θέλω, δεν ενοχλώ στην ουσία, πιάνω ελάχιστο χώρο στο πάρκινγκ, πραγματικά ελάχιστο. Έτσι, δεν μολύνουν την ατμόσφαιρα, δεν καταναλώνουν βενζίνη, λιγότερα έξοδα, βοηθάει <laughs> την υγεία. Δεν <laughs> τα έχουμε πει, ναι, ναι, πει αυτά είναι τα Αυτά τα έχουμε. Απλά ήταν. Ποιο είχε πάει, ποιος είχε πάει πρόσφατα που είχαμε καλεσμένο εδώ, που είχε πάει στη Σύρο και μα είπε ότι πήγε πολύ απλά. Έβαλε το Σέντ, εκεί πόσα ήταν, ναι. πήρε το ποδηλατάκι, μετά από ένα τέταρτο το ξανάφισε. Μια χαρά ήταν. Ναι, το άρεσε όλο αυτό το σκηνικό. Μακάρι, και. Μακάρι, απλά για ναι, ναι. να το δοκιμάζει κιόλα. Μακάρι να το δοκιμάζει. Γιατί όχι. Μάλιστα. Ε, από εκεί πέρα το καλεντάρι του, της Κίνσεπ που είσαστε, το Active Land, δεν είναι, αν δεν κάνω ναι. λάθος, ε, έχει προγραμματίσει κάποια πράγματα μέχρι το καλοκαίρι ή είναι ακόμα νωρί για να μπούμε. Βεβαίως. Για πες τα τώρα, έτσι. για να σε πάω μέχρι το διάλειμμα γι' αυτό, για να Ωραία. σε διώξουμε την ησυχία. Καταρχήν <laughs> έχουμε 25-26 Νοεμβρίου το πρώτο κάμπο ορεινού τρεξίματος στην Άξο και στις Κυκλάδες πάλι. Αυτό τι είναι τώρα. Αυτό θα είναι μια ημερίδα, μια ενημέρωση σχετικά ναι. με το ορεινό τρέξιμο. Α, τι είναι και τέτοια πράγματα, Φράβο, Πόσο χρήσιμο ναι. είναι, Γιατί δεν το κάνουμε. Θα γίνουν δύο ενημερώσει και δύο προπονήσει. Με δύο πολύ καλού αθλητέ παύλα προπονητέ. Μάλιστα. 25 Άνομα λοιπόν. θα ξέρουμε, έτσι. Μπορούμε να τα πούμε. Ναι, θα είναι ο κύριο Γιανόπουλος και ο κύριο Μπαλιώτη. Ωραία. 25 λοιπόν 26 νοεμβρίου. Θα αυτές, νοεμβρίου. Εδώ στη χώρα θα γίνουν. Έχουμε το χώρο ή είναι απλά ανοιχτό ακόμα. Ε, Εντάξει, να σα το πω, τώρα είμαστε. να σε μην το πω επίση. Ωραία, ναι. Ναι. Εντάξει, άσο, δεν υπάρχει, η ημερομηνία πάντω για το κάμπ έχει βγει και προχωράει κανονικά. Ε, σε αυτό ποιοι μπορούν να έρθουν. Οποιοδήποτε μπορεί να έρθει. Είναι ενημέρωση, είναι δωρεάν. Και αν κάποιο ασχολείται με το τρέξιμο, δεν έχει σημασία νεωρινό ή όχι, είναι καλό να παρευρεθεί, να ακούσει συμβουλέ από δύο καλού αθλητέ προπονητέ. Δεν έχει να χάσει κάτι, μόνο να κερδίσει. Σίγουρα, εντάξει. Σε όλα αυτά τα πράγματα πάντα κερδίζει. Και... Αυτό που μπορώ συγγνώμη να σου πω ακόμα, γιατί ναι, ναι. δεν μπορώ να σου πω ακόμα για την Όχι, είναι, θέμα, είναι, είναι. σε συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Mm. Ωραία, εντάξει. Okay. Δεν είναι θέμα το. Από τη στιγμή που δεν είστε στι διαπραγματεύσει, δεν υπάρχει κανένα λόγο να καθόμαστε να συζητάμε και τέτοια πράγματα, κατάλαβε. Οπότε το αφήνουμε προ Θεού, δεν Ωραία. και εγώ ε, και, και, το επόμενο. Ναι. Ε, καταρχήν έχουμε την έκθεση του Μαραθονίου το Σαββατοκυριακό αυτό. Έκθεση μαραθώνε. Όχι, μαραθώνε που είναι στην Αθήνα. Ναι, δεν είναι το οποίο αυτό. για δύο μέρε πριν λειτουργεί έκθεση. Α, δεν το ναι. Ναι. Το okay. οποίο το Naxos Trail Race θα βρίσκεται για δεύτερη χρονιά στην έκθεση. Α. Και έχουμε ανακοινώσει και το Naxos Trail Race του 2018. Α, πότε θα γίνει τελικά. Ε, θα είναι 28 Απριλίου, ουσιαστικά η διαμερομηνία. Η διαμερομηνία έτσι. Με μια μικρή πολύ μικρή επιφύλαξη να γίνει κάποια μικρή αλλαγή στην ημερομηνία, μία εβδομάδα εμπρό μία πίσω όπω γίνεται πάντα σε αυτέ τι περιπτώσει. Εντάξει, γιατί υπάρχουν οι καιροί, υπάρχουν πολλά πράγματα. Μπράβο, ναι, ναι. Ε, ξέρουμε τι γίνεται με, το, με τα υπόλοιπα νησιά που είναι μέσα σε αυτό ή ακόμα ε, δεν δε έχει... έγινε προχτέ Τη Δονούσα έγινε στο τέλο του μήνα. Ναι. Είναι νομίζω να γίνουν άλλα δύο. Τη Τίνου και τη. Ε, όχι. Τη Τίνου δεν είναι να γίνουν. Μπράβο, είναι μόνο τη Τίνου ακόμη. Α, είναι 5 Δεκέμβρη ο αγώνα ο οποίο κλείνει και το πρωτάθλημα. Κλείνει το πρωτάθλημα, ναι, ναι. εντάξει. Γενικότερα έχουμε εικόνα από το πώ πήγε αυτό φέτο. Ε, το πρωτάθλημα. Προσωπικά θεωρώ ότι πήγε αρκετά καλά. Α. Α, αρκετά καλά. Ε, εντάξει. Ε, θα μα πει βέβαια και ο διοργανωτή μόλι κλείσει Τίνο ακριβώ. Εντάξει, ναι, θα, στοιχεία, θα υπάρχει γενικότερη εικόνα. Αλλά ονομά. νομίζω ότι το κυκλάρι τη ΕΡΙΚΑ μπορεί να στηρίξει τα νησιά και μπορεί να προσφέρει πολλά. Ναι, γιατί είναι και εκτό σεζόν που είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή και προσελκύει αθλητικό τουρισμό που ναι, είναι ναι. πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μίλησα με τον Ηλία τον Πράσινο για τη Δονούσα και ήταν ευτυχισμένο γιατί είδε 30 αθλητέ, έστω και 30 αθλητέ. Αλλά ήταν μια μέρα η οποία είχε πολλή κίνηση. Γενικότερα το νησί όλο ήταν σε μια εγρήγορση και το απολαύσανε ναι, πράγμα. ήταν πολύ ωραία. Και, και μακάρι και... να γίνεται και σε εμά, να γίνεται σε όλα τα νησιά έτσι, για να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι για αυτά τα πράγματα. Και μ' άρεσε και εμένα προσωπικά πάρα πολύ, παιδιά, η Δουνούσα. Είσα... Α, ήσουν ναι, ήσουν δεύτερο ή τρίτο. Η ηρεμία, και, ναι. ναι. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο νησί για διακόπε. Ναι, εντάξει, ωραίο νησί. Ο πρώτο ήταν Ζαβολιάρη, νομίζω. Ήταν, ε, ήξερε τη διαδρομή, κάτι είχε κάνει. Νομίζω κάπου τον είχα δει να κάνει και άλλα πράγματα μέσα σε αυτό. Ήταν με τον διοργανωτών, ε, τι ήταν. Ναι, δεν έχει σημασία αυτό. Ε, ήταν. Ήταν, ένας καλός <laughs> καλός αθλητής, ήταν ένα ναι, καλό αθλητή. Καλό ναι, αθλητή. Πουστέλνε, εντάξει. <laughs> <laughs> Απλά κάπου είχα δει το όνομά του νωρίτερα και λέω: Κάτσε, κάτσε. Θα πειράξω κάποιον να με τον αθλητή. Αυτό είναι γι' αυτό. Ε, δεν μπορώ. <laughs> <laughs> Τα πράγματα γίνονται. Οπότε δηλαδή ουσιαστικά περιμένουμε πλέον και τον άξο. Ε, που θα γίνει στι 28 το τέλο. Ναι, είπαμε: Έχουμε το κάμπο όμω, έτσι. <laughs> ναι, και βέβαια το κάμπο νωρίτερα. Το 2017. Και να κάνουμε και τη τελευταία ερώτηση με το άλλο, τι γίνεται. Με το τρίαθλο που είχε πλάκι έτσι κι αλλιώ. Με το τρίαθλο, αυτά δεν μπορεί να τα ανακοινώσω εγώ. Ε, ναι, παιδί μου, αλλά θα γίνει τίποτα ή θα το αφήσουμε ε, πάλι. Τελευταία στιγμή να τρέχουμε. Θα γίνει νομίζω ότι του χρόνου θα είναι δυνατό και το δικό μα το, το τρίαθλο. Έτσι Α. πιστεύω. Γιατί το πιστεύουμε από εδώ και πέντε χρόνια δεν θα είναι δυνατό κάθε φορά. αυτά, αυτά επειδή δεν είμαι διοργανωτή, ξέρει ότι είμαι, πάντα εντάξει. βοηθάω. Ναι, το ξέρω. Εντάξει, πάντα δεν βοηθάω. βοηθάω δεν μπορεί να κάνω κάποιε ανακοινώσει εγώ. Όχι, δεν σου μπορεί <laughs> να κάνει ανακοινώσει, απλά με την έννοια Αλλά του νομίζω κάτι, ότι θα. Μια πάει... μυρωδιά θα έχει. Ναι, κάτι γνωρίζω, απλά δεν μπορεί να μιλήσει. Εντάξει. Άρα λοιπόν θα, κάτι θα γίνει μπορεί φέτο να γίνει λίγο καλύτερο. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Και ελπίζω πραγματικά, όχι, όταν είναι 25 του μήνα με τα παιδιά, τα φέρνει κατευθείαν. Δεν τα ρωτά, τα φέρνει κατευθείαν. Ωραία, πολύ ωραία. Είτε πριν είτε μετά, το κανονίζουμε. Γνωρίζει και νωρίτερα. Αν θέλει, το κάνουμε και νωρίτερα. Έχει αφήνω ανοιχτή την αυτή, έρχεσαι εδώ την πόρτα, χτε, για ήρθα. Ναι, ραδιόφωνο κανονικά, το πούμε και χρυσό πράγματα. Οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν, και για να είμαστε ολοκληρωμένοι, να κάνουμε την ολοκληρωμένη κουβέντα και την παρουσίαση του αγώνα, γιατί είναι ντροπή κάποιοι άνθρωποι να μην αναγνωρίζουν την προσπάθεια που κάνουν, ο, ο Μίχαλ Μανιά θα μα πει και του χορηγού, οι οποίοι βοήθησαν ώστε να γίνει πραγματικότητα ο αγώνα του όρινου τρεξίματο πάνω εκεί, στο Σάγκρι. Ποδηλασία, μάλλον για να μπερδευόμαστε. ποδηλασία. Λοιπόν, έλα, πε του. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ε... Και να πούμε τεράστιο ευχαριστώ παιδιά, πραγματικά γιατί είναι μεγάλη βοηθειά του. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σούπερ μάρκετ, κουτελιέρι. Ναι. Που ήταν κοντά μα, μας το φωτίσε με νερά και ό,τι άλλο χρειαστήκαμε. Το καφέ Σουλάτσο ήταν κοντά μας επίση. Το κατάστημα expert του κ. Βουτσίνου mm -hmm. ε, γαλα, Γαλαξία Sports Καφέ και αυτό μαζί μα. Σιρόκο Ρέστοραν. Κάζα Ντινάξο. Νάξο Kite Surf Club. Best Best Καφέ. Λότο Καφέ. Οικοδομικά υλικά Μπουμπλάκι. Τεχνική κατασκευαστική. Καστρίφιο Πρωτονετάριο. Mm -hmm. Και επίση ήταν πολύ σημαντικό και αυτό μαζί μα η ε, ιατρική κάλυψη από τη διαγνωστική Νάξου. Του αθλητέ φιλοξένησε το Ντέπι Place του κυρίου Ζούλη. Ε, για τι μετακινήσει η Blue Star μα παρήχε 50%. Ε, μεταφορά αθλητών έγινε από το Νάξου Bus Transfer. Πολύ σημαντικό και αυτό. Χορηγή επικοινωνία. Aegean Voice φυσικά, Naxos Press, M-Bike και Running Press. Mm. Ε, είχαμε και αρκετούς δωροθέτες, από την Merida αρκετά δώρα, από την Case Sports αρκετά δώρα. Ε, στο χώρο ήταν η Naxon's Taste που κερνούσε τους αθλητές τους φοβερούς χυμούς. Στον ήχο ήταν ο πανταχού παρόν θα έλεγα Νίκος Κουτελιέρης και πάρα μα πάρα πάρα πολύ φωτογραφικό υλικό από τα Focus Studio. Α, από τον. Ναι. τον Ιερόνιμο, και... να τον ευχαριστήσουμε καλύτε. και αυτόν. Ναι, λέμε και τι ομάδε άλλη μια φορά και κλείσαμε λοιπόν. Με, δηλαδή. Στα keyboards ποιο ήταν. Στα, Στα keyboards ποιο ήταν. Ξαναλέμε <laughs> λοιπόν για του εθελοντέ. Ήταν από τη Λεμόν, από το ποδηλατικό Μιλονάξου, Ράδιο Ρεστεχνό Νάξου, Λέσχη Βιβλίου Σαγκρίου και Σύλλογο πνοή. Μάλιστα. Ανανεώνουμε Ωραία. λοιπόν το ραντεβού μα για το χρόνο και ελπίζουμε να έχουμε και δύο-τρει διαδρομέ παραπάνω. Βέβαια. Και κανένα δημοσιογράφο να έρθει κάποια στιγμή. <laughs> <laughs> θα σα βρίσκουμε και εμεί <laughs> <Okay>. μετά. <νάμιστε. laughs> λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. <laughs> και θα τα ξαναπούμε. Δεν χανόμαστε. Βρισκόμαστε. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλά. Πάμε...